σας! Άλλο ένα ταξίδι ξεκίνησε και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο Κρόν. Πριν βγούμε έξω να γνωρίσουμε τη χώρα, ας κάνουμε ένα μικρό coffee talk. Αυτό που με εντυπωσιάζει πολύ εδώ πέρα, ίσως λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα, είναι η θέρμανση. Το δωμάτιο είναι τόσο ζεστό που δεν μπορείς να βάλεις πιστολάκι να στεγνώσεις τα μαλλιά σου γιατί δεν αντέχεις τη ζέστη. Για να το κάνω εγώ αναγκάστηκα να ανοίξω το παράθυρο. Είναι αρκετή ώρα ανοιχτό και το δωμάτιο παραμένει ζεστό. Ίσως μάλλον επειδή δεν φυσάει, αλλά και να παγώσει το δωμάτιο, αν κλείσεις το παράθυρο σε κανένα 5 λεπτό το πολύ, η ζέστη έχει επανέλθει. Σε αυτό που μου αρέσει σε αυτό το ξενοδοχείο εδώ πέρα είναι ότι δεν έχει δωματιάκια. Δεν ξέρω σε ποιες άλλες χώρες γίνεται αυτό, σίγουρα θα γίνεται κι αλλού. Αλλά έχει μέσα διαμερίσματα. Και αν σου αρέσει το διαμέρισμα, μπορείς και να το αγοράσεις και να το έχεις μόνιμα δικό σου και δεν μπαίνει κανένας άλλος μέσα, όσο κι αν λείπεις. Έχω έρθει στην Ελβετία γύρω στις 4-5 φορές, αλλά φέτος που αποφάσισα να κάνω και βίντεο για το GNS Team και το World Stories, είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχει χιονίσει σχεδόν καθόλου. Και πάντα το λέω στους φίλους μου ότι «Α, στην Ελβετία έχει τόσο χιόνι και έχω φωτογραφίες που είμαι όρθια εγώ και το χιόνι με ξεπερνάει, πίσω μου το χιόνι είναι πιο ψηλό από μένα». Το ύψος μου είναι 1,54. Επίσης φέτος αξιώθηκα να πάρω και γάντια για το χιόνι. Τι είχα γίνει τώρα! Ελάτε να δείτε τι γίνεται έξω, πώς είναι τα πράγματα. Ορίστε, έχει λίγο χιονάκι και όλα τα υπόλοιπα είναι πράσινα. Τις άλλες χρονιές ήταν όλα κάτασπρα, δεν έβλεπες τίποτα. Αυτό δεν μας πειράζει όμως καθόλου, δεν πτωούμαστε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις περιπέτειές μας. Πάμε! Σήμερα το πρόγραμμα έχει ορειβασία. Ναι, θα ανεβούμε το βουνό με τα πόδια. Παρόλο που δεν έχει χιονίσει πολύ όπως σας έχω πει, σε κάποιες μεριές του βουνού υπάρχουν χιόνια, υπάρχουν πάγοι, υπάρχουν λάσπες, οπότε δεν θα μπορέσουμε να ανεβούμε μαζί το βουνό όπως κάναμε στην Ιταλία που ανεβήκαμε μαζί τα 500 σκαλιά και είναι και πολύ δύσκολο για μένα κι ας μην υπήρχαν όλα αυτά να κρατάω την κάμερα και να σκαρφαλώνω, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα σας δείξω τη θέα από ψηλά η οποία θα είναι απλά εκπληκτική. Ξεκινάμε! Φύγαμε! Περνώντας από δύσκολα μονοπάτια, μερικές φορές χρησιμοποιούμε τα μονοπάτια, άλλες φορές απλά σκαρφαλώνουμε σαν τα κατσίκια στο βουνό. Προορισμός μας, το Μερβέ εκεί πάνω. Και να πάμε ένα ζεστό, λαχταριστό fondue fromage. Συνεχίζουμε! Η ανάβαση έφτασε στο τέλος της, φτάσαμε στο Μερβέ, φάγαμε το φοντί και μια ζεστή σοκολάτα και αυτό που συνέβη εδώ πέρα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί από ό,τι βλέπετε παρόλο το πολύ ψύχος που έχει εδώ έχει καρέκλες και τραπέζια και έξω είναι ότι αν σε δουν να κρυώνεις σου φέρνουν κουβέρτα να τυλιχτείς. Και τώρα όπως σας υποσχέθηκα θα σας δείξω τη θέα από ψηλά. Απολαύστε! Ξεκίνησε και σήμερα ήρθαμε να γνωρίσουμε από κοντά το Κρόν. Στην Ελβετία μιλάνε τρεις γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και το Κρόν βρίσκεται στη γαλλική Ελβετία. Εδώ συμβαίνει το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και στην Γαλλία. Αν βρεις άνθρωπο να σου μιλάει αγγλικά, πήγαινε να πάρεις το λότο. Το Κρόν είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές, ειδικά για αυτούς που το αντέχουν. Και ειδικά αυτή την εποχή, Χριστούγεννα, χειμώνα, είναι πάρα πολύ όμορφα διότι είναι στολισμένα, είναι χιονισμένα και πραγματικά είναι ένας τόπος μαγικός. Μια έκπληξη που έχει μέσα στη μέση στην καρδιά του Κρόν είναι ένα Λούνα Πάρκ, το οποίο δυστυχώς κάθε χρονιά φαίνεται να μικραίνει. Και παρόλο που δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις ενώ είσαι μεγάλος, σας υπόσχομαι ότι για χάρη της εκπομπής θα γίνουμε παιδιά και θα πάμε να παίξουμε. Thank you.
Μερσή. Και ορίστε και το τοσοδούλι Λούνα Πάρκ που σας έλεγα. Αλλά εδώ θα σας φέρω το βράδυ για να το απολαύσετε σε όλο το μεγαλείο με τα φωτάκια του. Δώστε μου εισιτήρια. Εξυπηρετήστε με, κύριε. Θα δοκιμάσω τη τύχη μου στη σκοποβολή. Δολοφόνος έπρεπε να έχω γίνει. Αδικούμε. Δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Παλιά είχε. Δεν χωράω κιόλας. Παλιά είχε να κάνεις καραβάκι, είχε να κάνεις αυτό το γύρω-γύρω, είχε να κάνεις σκοποβολή και να πιάνεις παιχνιδάκια με το μαγικό χεράκι. Φέτος δεν έχει τίποτα. Έχει αυτό το γύρω-γύρω. Ξεκινήσαμε! Αλεπέ τη βάρκα μας! Απαγορεύεται να τρως φαγωτό εδώ πάνω. Και επιτέλους μετά από πολλές μέρες μας έκανε το χατήρι και χιόνισε. Και θέλω να σας δείξω το έλκυθρό μου. Σοβαρά, Swiss Pop. Σοβαρά. Θέλω εξηγήσεις. Και ξέρετε, όπως γίνεται με όλα τα έλκυθρα, κάθεσαι πάνω. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σας δείξω που με εντυπωσιάζει εδώ στην Ελβετία είναι το υδραυλικό σύστημα. Θυμάστε στο Λονδίνο που είχαμε δει τις δύο βρύσες που η μία ήταν με καυτό νερό και η άλλη με κρύο και δεν συναντιόντουσαν και αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Εδώ μου φαίνονται όλα τέλεια. Υπάρχει αυτός εδώ ο διακόπτης ο οποίος ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Φτάνει από 10 βαθμούς έως και 50 βαθμούς. Επειδή εμένα μου αρέσει να φτιάχνω σούπα όταν κάνω μπάνιο, το αφήνω συνήθως στους 50 βαθμούς. Υπάρχει αυτός εδώ ο διακόπτης που ανοίγει μια βρύση και υπάρχει εδώ κάτω και υπάρχει και αυτός που ανοίγει το... Ντουζ, ανοίγει, που ήταν γυρισμένο λάθος, ήταν ναι. Τελικά, δεν κάνω άλλο βίντεο. Έχουν μείνει λίγες ώρες για να φύγει το 2013 και να έρθει το 2014. Το 2013 ήταν μια πραγματικά δύσκολη χρονιά για πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα και δικοί μου φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, άγνωστοι στο δρόμο έτυχε να μιλήσουμε και να μου πούνε το τι δύσκολη ήταν αυτή η χρονιά για εκείνους. Και μπορώ να πω ότι και για μένα προσωπικά ήταν μια πραγματικά απέσια χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος. Πολύ λίγες οι καλές στιγμές και θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς, τους φίλους, τους συγγενείς, τους γνωστούς που έχετε συμβάλει σε αυτές τις υπέροχες στιγμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το GNS Team για όλη αυτή την υπέροχη συνεργασία που έχουμε. Υπάρχει αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα, η υποστήριξη, η αγάπη και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και εύχομαι και στο μέλλον να συνεχιστεί αυτή η υπέροχη συνεργασία και να συνεχίζουμε να φτιάχνουμε ωραία βίντεο και να περνάμε τόσο όμορφα. Επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που με ακολουθείτε στο Facebook, στο YouTube, τους ανθρώπους που δεν το περίμενα αλλά με σταματήσαν στον δρόμο και μου είπαν ότι με ξέρουν και γνωρίζουν για τα βίντεό μου. Παιδιά, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά αυτή για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο το 2014 να είναι πολύ καλύτερο και ό,τι και να έγινε το 2013, αφήστε το να περάσει, έφυγε, είναι στο παρελθόν, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Πάμε να υποδεχτούμε το 2014, αφήστε τα όλα στην άκρη για απόψε, αφήστε τις έννοιες σας στο σπίτι, βγείτε, γλεντήστε το και ξεκινήστε την καινούργια χρονιά με χαρά και αισιοδοξία. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο πριν τις 12 για να αλλάξουμε τη χρονιά μαζί. Περιμένατε αντίστροφη μέτρηση, ε!
χαρά, φωνές, ευχές, σερπαντίνες, κομφετί. Κι εγώ. Όχι, κι εγώ. Κι όμως δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Η μουσική συνέχισε να παίζει κανονικά, ο κόσμος δεν αντέδρασε καθόλου. Λες και ήταν 5 η ώρα και έγινε 6. Καταλάβαμε ότι άλλαξε ο χρόνος γιατί κοιτάξαμε από την τζαμαρία και είδαμε στις γύρω περιοχές που αρχίσαν τα πυροτεχνήματα. Και μόνο όσοι ήμασταν Έλληνες χαιρετήσαμε ένας τον άλλο και ευχηθήκαμε καλή χρονιά. Γλέντια. Δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει, μπορεί εκεί που ήμουν εγώ να μην μπήκε το 2014 και να έχουμε μείνει στο 2013. Για μένα όμως μπήκε ο καινούριος χρόνος, καθώς και για εσάς, και σας εύχομαι από τα πάθη της καρδιάς μου καλή χρονιά και ό,τι και αν έγινε το 2013, να αφήσετε το να φύγει. Πέρασε, πάει, είναι στο παρελθόν και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Ξεκινήστε την καινούργια σας χρονιά με χαρά και αισιοδοξία και πραγματικά σας εύχομαι να πάνε όλα καλά και όχι μόνο απλά καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν όλες τις προηγούμενες χρονιές μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να κάνω και μια ειδική αφιέρωση στον φαρσέρ που όλοι λατρεύουμε, τον Αστάθιο, ο οποίος μας χάρισε πολλές στιγμές για το 2013 και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και του εύχομαι και στις επόμενες χρονιές να συνεχίσει να μας χαρίζει το γέλιο γιατί είναι απλά απίθανος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να περάσατε καλά και καλή χρονιά! Καλημέρα! Στις ομορφιές σας σήμερα. Πλακίες λέω. Δεν φαντάζεσαι που έχω βάλει την κάμερα. Άμα πέσει από εκεί θα κλαίμε όλοι. Φύγαμε! Έπεσα. Λοιπόν, και σήμερα θα σας πάω ποδαράτο και πάλι. Πάλι φλακής λέω. Όχι. Χέρια στις τσέπες η γαϊδάρα. Εγώ ξεκίνησα λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Εσείς μην το κάνετε αυτό, ελάτε κανονικά. Εντάξει.